Σε δραματικούς τόνους είναι η ανοιχτή επιστολή προς το σεραϊκό λαό που απέστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, Ευάγγελος Παπαμιχάλης. Ο κ. Παπαμιχάλης αναφέρεται τόσο στα διαγνωστικά τεστ και τα προστατευτικά μέσα, όσο και το προσωπικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μας άφησαν μόνους και δεν είμαστε υπερήρωες σαν πρωταγωνιστές σε κόμικ. Η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρει για να περιορίσει την ταχύτητα εξάπλωσης της ίωσης. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν χρόνο τα νοσοκομεία για να μην δέχονται μεγάλη μάζα ασθενών, όγκο, πάρα πολύ γρήγορα και πολλούς μαζί. Αλλά από εδώ και πέρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει είναι να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή. Γιατί έχει μείνει μόνο του το δημόσιο σύστημα υγείας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν λέτε θωράκιση, τι εννοείτε? Λοιπόν, η θωράκιση έχει δύο πράγματα. Το ένα το κομμάτι είναι το κομμάτι του προσωπικού. Δηλαδή το προσωπικό με το οποίο ξεκινάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι ανεπαρκέστατο. Ήταν λιπές ακόμα και για την φυσιολογική λειτουργία του ΕΣΥ. Τώρα που περιμένουμε μεγάλο όγκο ασθενών να αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία, δεν αρκεί το προσωπικό το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται άμεσα προσλήψη. Μάλιστα, στην επιστολή ο κ. Παπαμιχάλης αναφέρεται σε στοιχεία στο νομό Σερών, τα οποία είναι απογοητευτικά, καθώς όπως λέει δεν επαρκούν τα μέσα για την νοσηλεία χιλιάδων ασθενών, αν χρειαστεί το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη ο ΕΟΔΗ έχει δώσει οδηγίες στο πώς θα αντιμετωπίζονται τα περιστατικά αν δεν έχουμε υλικά και μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν δεν έχετε γάντια θα αντιμετωπίζετε ασθενείς που είναι θετικοί στον κορονοϊό και θα πάτε να πλένετε τα χέρια σας. Αυτό μας λέει το επίσημο όργανο της πολιτείας, ότι δεν έχετε μάσκες, θα φοράτε μία μάσκα μέχρι να μουλιάσει, μέχρι να υγραθεί. Αυτό το πράγμα λέει. Αυτή είναι επίσημη οδηγία του κράτους. Απέναντι σε ανθρώπους. Αυτή η οδηγία του κράτους πότε δόθηκε, κύριε Παπαμιχάλη? Έχει βγει με ημερομηνία 21 Τρίτου, βρίσκεται στη σελίδα του ΕΟΔΗ. Ο τίτλος του είναι για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων. Ναι. Και έχει ότι εφόσον δεν υπάρχουν μάσκες αυτές που είναι για μεγαλύτερη προστασία, θα φοράμε τις απλές χειρουργικές μάσκες μέχρι να έχει υγρασία η μάσκα, ναι. Δηλαδή να τη φοράμε παραπάνω από τις ώρες οι οποίες αντέχει για να παρέχει προστασία, και σε περίπτωση ελλείψεως γαντιών να πλένουμε τα χέρια μας. Εμείς σε τι έχουμε έλλειψη τώρα από τα δύο που μου είπατε? Αυτή τη στιγμή έλλειψη δεν έχει κανένα. Οι νοσοκομιακοί γιατροί των Σερών πάντως είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν, καθώς όπως λένε για μας δεν υπάρχει δίλημα. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όσο και αν οι κυβερνήσεις ακόμη και σήμερα που τα συστήματα υγείας βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πανδημία, συνεχίζουν να την αντιμετωπίζουν ως κόστος. Μην φτάσουμε στο σημείο να είναι γεμάτες οι μονάδες εντατικής θεραπείας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα τα περιστατικά τα οποία θα χρειαστούν μονάδα. Από τώρα να πάρουμε τα μέτρα. Η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να επιταχθεί συνολικά και ο ιδιωτικός τομέας υγείας να παίξει ρόλο κεντρικά με σχεδιασμό του Υπουργείου, να παίξει και αυτό τον ρόλο του, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με λίμωξη με τον συγκεκριμένο ιό. Έχουμε αφήσει στην άκρη όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Αυτοί οι ασθενείς, επειδή δεν θα μπορούν σε λίγο διάστημα να προσεγγίζουν το νοσοκομείο αν αυξηθούν τα κρούσματα από τον ιό, θα πρέπει να έχουν κάπου να πάνε. Αυτό το κάπου πρέπει να είναι ο ιδιωτικός τομέας υγείας, ο οποίος όμως είναι επιταγμένος για να μπορούν να πάνε χωρίς κόστος. Μη σκέφτεται ο άλλος ότι δεν έχω να πληρώσω αυτή τη στιγμή για να πάω στο γιατρό.